συμμετέχουμε, στηρίζουμε την κινητοποίηση και την πρωτοβουλία που πήραν οι σύλλογοι φοιτητών του ΑΠΙΘΙΤΑ να στηθεί ένα μνημείο προς τη μνήμη των νεκρών του τραγικού δυστυχήματος της τελευταίας μέρας του Φλεβάρη. Να θυμίσω ότι 13 ήταν φοιτητές της πόλης. 57 συνάνθρωποι μας χάσαν τη ζωή τους στο βωμό του κέρδους. Αν υπάρχει κάτι το οποίο αναδείχθηκε και πρέπει να κρατήσουμε μετά τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που ακολούθησαν το τραγικό δυστύχημα, είναι ότι η ζωή μας δεν χωρά στη λογική του κόστους ωφέλους. Ότι οι ζωές μας πρέπει να μετράνε περισσότερο από τα κέρδη τους. Ανάλογες ανακοινώσεις και ανάλογες προειδοποιήσεις με αυτή τη συγκλονιστική που είδαμε μετά το τραγικό δυστύχημα που προειδοποιούσε για ένα έγκλημα που επρόκειτο να συμβεί, έχουν βγει και από διάφορα συνδικαλιστικά όργανα, μεταξύ των οποίων και από το Σύλλογο. Το ζήτημα των υποδομών και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα ζήτημα που καίει. Είναι ένα δυστύχημα που περιμένει να συμβεί και αφορά στην αντισεισμική, αντιπυρική θωράκιση, αφορά γενικά στις υποδομές. Και αυτό που θέλουμε να φωνάξουμε εμείς σε όλους τους τόνους είναι ότι τέτοια ζητήματα που αφορούν τη ζωή, που αφορούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων και των φοιτητών, δεν μπορούν να μπαίνουν στο ζύγι του κόστους ωφέλους, δεν μπορούν να καθορίζονται σε αυτή τη βάση. Δεν μπορεί δηλαδή από τη μια να μπαίνουν τα κέρδη των επιχειρηματιών και από την άλλη οι ζωές των ανθρώπων.